Οι Βυσνίχοι είχαν την πρώτη του καλή ευκαιρία στο 6ο λεπτό: με τον Καρανίκα να βγάζει τη σέντρα από τα δεξιά, το Σερτζίνε ωστόσο να μην μπορεί να βρει όπω ήθελε το σουτ, στέλνοντα την μπάλα πάνω από την αιστεία. Στο 17ο λεπτό, μια ακόμη καλή ευκαιρία για την Αέλη ήρθε στο προσκήνιο όταν ο Ηλιομάρα έκανε την κεφαλιά πάσα στην περιοχή. Ο Καλυβοκά δεν κατάφερε να διώξει και ο Μπόγιοβιτ μόνο του απέναντι στον τερματοφύλλακα Τζακίνθου δεν μπόρεσε να παραβιάσει την αντίπαλη αιστεία με τον πολίτη να μπλοκάρει. Στο 27 η απάντη σου απάντησε στι χαμένε ευκαιρίε με τον Κυριακίδη να φεύγει στην αντεπίθεση, κάνοντα το μακρινό σουτ που έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 38 λεπτό οι Βυσσινοί διαμαρτύρονται για απέναντι με τον Καλιβοκά να πιάνει με τα δυο του χέρια τον πόγιο τη μέσα στη μεγάλη περιοχή και να τον εμποδίζει στο να κάνει την προβολή. Με το διαιτή ωστόσο τη αναμέτρηση να μην σημειώνει την παράβαση. Με το ημίχρονο να τελειώνει με 0-0, τον κόλλο Ανάσα για του ήρθε στο 51ο λεπτό, με τον Εμπεγγλέρα να πιάνει το δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή τη Ζακίνθου και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Πολίτη. Και στο 77 το παιχνίδι καθάρισε, με τον Μπόγεβιτ να σκοράρει και να κάνει το 2-0 μετά από ιδανική πάσα του Εμπεγγλέρα. Στο 85 πάντω η Ζάκυνθος είχε την ευκαιρία με τον Πιταρά να παίρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή τη ΣΕΛ μετά από κόντρε και να κάνει το σουτ. Με τον Αποστολίδη ωστόσο να είναι σε ετοιμότητα.